Πώς σου φάνηκε η Βίγη? Πώς θα μου φάνει, εντάξει. Καλή είναι. Εγκρίνεις? Τι να σου πω, μωρέ. Γούστα είναι αυτά. Άντε καλή μας όρεξη. Τι είναι αυτά, μωρή? Θα βοσκήσουμε σήμερα. Πατέρα, σεβάσου την καλεσμένη μας. Ο γιώκας μου φρόντισε να με ενημερώσει για τη διατροφή σου. Α, σας τα είπε. Εμείς βέβαια αλλιώς τα είχαμε σχεδιάσει. Θέλαμε να φτιάξουμε τα κοκορετσάκια μας, τις γαρδουμπίτσες μας. Θα τα φτιάξουμε, με. Όχι, δεν θα σε βάλουμε σε πειρασμό. Δεν πειράζει. Και οι σαλάτες μια χαρά είναι. Άλλωστε η λίγη αποτοξίνωση θα κάνει καλό σε όλους μας. Στην κυρία Παπαλιμνέου πηγαίνω, με περιμένει. Παπαλιμνέου είπατε? Μάλιστα. Στέλλα Παπαλιμνέου, με περιμένει. Δεν υπάρχει δωμάτιο σε αυτό το όνομα. Α, θα το έχει κλείσει άλλο. Καλά, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς με περιμένει. Εσένα? Ναι, εμένα. Δεν κατάλαβα το υπονοούμενο. Και πρώτα απ' όλα, από πού και ως πού ενικός? Τι οικειότητα είναι αυτή? Φαρούκη, έλα λίγο εδώ. Αχ, τώρα φοβήθηκα. Άκου να δεις, εγώ δεν είμαι κανένας χιαστής. Θα βρεις μεγάλο μπελά. Σου είπα, η κυρία Παπαλιμνέου με περιμένει. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέμα, αλλά μας αναγκάζεται. Και αύριο το πρωί θα ψάχνεις για δουλειά και εσύ και ο Φαρούκ. Καταφωνεί. Χίλια χρόνια θα ζήσεις, παλικάρι μου. Χάρηκα, τα ξαναλέμε. Κάντε δουλειά σας. Το ένστικτό μου λέει δεξιά. Όχι, αφού πριν φαινόταν από το δρόμο, πρέπει να... Έλα, αγόρι μου, προς ανατολή σου. Κάπου προς τη μέση πρέπει να είναι. Εδώ είμαστε, με περιμένει.
Αλόχα. Sorry. Α, βλέπω πετσετούλα έχετε. Οκ, just checking, just checking. Τι να κάνουμε, Βικούλα. Αυτά έχει ζωή, δεν θα έχεις πάντα επιτυχίες. Άντε, και ο Θεός βοηθός. Ψάχνετε κάτι? Την έξοδο κινδύνου. Δεν τη ρώτησα αν ήθελε κι άλλο μαξιλάρι. Μην ανησυχείς. Αν θέλει, θα βρεις τη δουλάπα. Θέλω να νιώθει άνετα, να μην της λείψει κάτι. Δεν της λείπει τίποτα. Ηρέμησε. Καλή κοπέλα φαίνεται πάντως, ε. Ναι. Έχει γλυκό χαμόγελο. Είναι ζεστή, καταδεκτική. Δοξασμένο το όνομά σου, είχα μια αγωνία. Πώς το παθε ο γιώκας μας και διάλεξε μια γυναίκα της προκοπής? Γιατί το λες αυτό, δεν καταλαβαίνω. Αν κρίνω από αυτές που μας κουβάλαγε κατά καιρούς. Αυτές τις είχε για να παίζει. Ήταν μικρός και επιπόλαιος. Φαίνεται πως ορίμασε απότομα. Και σαν να άλλαξε και γούστα. Γιατί το λες αυτό, δεν καταλαβαίνω. Έλα ρε Βέρα μου, δεν καταλαβαίνεις και δεν καταλαβαίνεις. Μεταξύ μας είμαστε. Μια ζωή ο γιώκας μας έτρεχε πίσω από χορεύτριες, μοντέλα. Και αυτή μοντέλο είναι. Την πίστευσες εσύ? Βεβαίως, γιατί να μην την πιστέψω. Υπάρχουν μοντέλα και μοντέλα. Σωστά. Μπορεί να διαφημίζει Ινστιτούτα Δυνατίσματος που δείχνουν γυναίκες πριν και μετά. Αυτή μπορεί να διαφημίσει το πριν. Σημασία έχει ότι δείχνει καλός άνθρωπος. Ακριβώς, γιατί όλες οι προηγούμενες του ήταν χαζές και φαντασμένες και σνόμ. Τώρα φαίνεται πως ευτυχώς άρχισε να εκτιμά και τα εσωτερικά χαρίσματα. Μακάρι, γιατί η αξία του ανθρώπου εκεί είναι. Άντε, πιάσαμε την μπάρλα νυχτιάτικα. Το χάπι σου το πήρες? Το πήρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πολλές φορές θέλω να σου πω αυτό που νιώθω για σένα, αλλά κομπλάρω. Το ξέρω πως δεν με αγαπάς. Όσο αγαπάω εγώ, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, θέλω να μείνεις για πάντα κοντά μου. Το ξέρω, σου λείπει η πατρίδα σου, η Μαδαγασκάρη. Σου λείπουν οι συγγενείς σου, οι σαύρες, οι κροκόδιλοι. Αλλά εγώ... Τα κάνεις κατά. Τι θες, μωρέ, πάλι. Δεν μπορώ, ρε Γρηγόρη, στην έχεια να ασχολούμαι με σένα. Έχω τα δικά μου προβλήματα. Είμαι σε απόγνωση. Τι θα κάνω με τη Στέλλα? Γρηγόρη, ξέρεις τι ώρα είναι? Είναι η ώρα που όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι ξεραίνονται στον ύπνο. Οι φυσιολογικοί, όχι εμείς.